Δημιουργήθηκε και ένα θέμα και όπως μας είπαν οι προπονητές, οι τελειόφοιτοι των ΤΕΦΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που αν δεν πάνε στις σχολές της ΕΠΟ, δεν μπορούν να προπονήσουν. Βιώνουν, όπως μας είπαν, μια αδικία, γιατί τα 4 χρόνια της φίτησης πάνε χαμένα. 2 λόγια για αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, Γιώργο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από το 2007, νομίζω, δεν θυμάμαι. Οι γυμναστές οι οποίοι είχαν ειδικότητα ποδόσφαιρο και τελειώσαν με αυτό, έπρεπε να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια εξομοίωσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν το UEFA Β. Όσοι δεν τα παρακολουθήσαν αυτά τα σεμινάρια, τα οποία νομίζω ότι τα τελευταία γίναν το 2009, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, δεν έχουν δικαίωμα να είναι προπονητές, παρόλο που έχουν τελειώσει την ειδικότητα. Σίγουρα αυτό είναι μια αδικία όσον αφορά τον κλάδο των γυμναστών οι οποίοι έχουν πάρει την ειδικότητα ποδόσφαιρο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια τα πανεπιστήμια, με πρώτο το πανεπιστήμιο τα ΤΕΦΑ Κομωτινής, αλλά και στη συνέχεια και τα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και νομίζω και των Αθηνών τώρα έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και των Τρικάλων, επιμορφώνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι και δίνουν μέχρι και UEFA Β. Βέβαια είναι πάρα πολλοί προπονητές παρελθόντων ετών, προπονητές γυμναστές, οι οποίοι είχαν τελειώσει την ειδικότητα του ΤΕΦΑ και δεν παρακολουθήσαν αυτά τα σεμινάρια τα εξομοιωτικά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην είναι καν προπονητές. Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένας σύλλογος, Πανελλήνια Ένωση ναι, πτυχιούχων προπονητών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομίζω, δεν το ξέρω πώς ακριβώς είναι. Πάντως αυτή είναι η διαδικασία η οποία προσπαθεί να οι προπονητές και των παρελθόντων ετών, αλλά και οι προπονητές οι οποίοι θα βγαίνουν, να μπορούν να παίρνουν το ανώτερο δίπλωμα όπως ίσχυε και πριν τα διπλώματα της UEFA. Εγώ δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Σίγουρα ένας ο οποίος τελειώνει το πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά σίγουρα και η UEFA θέλει έναν ενιαίο τρόπο εκπαίδευσης των προπονητών για να παίρνουν τα πτυχία τους και όχι κάθε κράτος και μέσα στα πλαίσια της μετακίνησης των, έτσι, το επαγγέλματος των προπονητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ένα ενιαίος τρόπος, και αυτό νομίζω ότι στηρίζει η ΕΠΟ και προσπαθεί να κάνει. Αλλά σας λέω ότι και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος τελειώνει ειδικότητα ποδόσφαιρο, άλλωστε και εγώ γυμναστής είμαι και έχω παρακολουθήσει τις σχολές, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει ο γυμναστής προπονητής που βγαίνει από τα ΤΕΦΑ να έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Σε εκείνο όμως το οποίο θα σταθώ και είναι μια τελευταία εξέλιξη την οποία νομίζω ακόμα δεν έχει βγει προς τα έξω ή κάπου νομίζω ότι το διάβασα, είναι ότι οι προπονητές οι οποίοι δεν έχουν κάνει την εξομοίωση παρελθόντων ετών, προπονητές, όχι αυτοί που βγαίνουν τώρα ή σπουδάζουν τώρα στα ΤΕΦΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο, παρελθόντων ετών, έχουμε εμείς κάποια παιδιά εδώ στο νομό μας τα οποία είναι σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν τη διαδικασία. Σε συνεργασία οι Πριτάνης των Πανεπιστημίων που έχουν τμήματα ΤΕΦΑ μαζί με το Υπουργείο και την ΕΠΟ αποφασίσαν, τώρα το αποφασίσαν το λέω με μια επιφύλαξη, πάντως συζητάνε να παρακολουθώντας ένα 36 ώρες δηλαδή επιμορφωτικό σεμινάριο χωρίς εξετάσεις. Αυτοί οι γυμναστές. Αυτοί οι γυμναστές οι οποίοι παρελθόντων ετών, επαναλαμβάνω, που δεν έκαναν την εξομοίωση αυτή η οποία έτρεχε μέχρι το 2009 όπως προείπα πριν, να μπορέσουν με αυτό, να παρακολουθήσουν αυτό το 36ωρο σεμινάριο επιμορφωτικό, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν το UEFA Β. Είναι κάτι, σας λέω, το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί πλήρως. Νομίζω όμως ότι είναι σε εξέλιξη. Ήδη έχουν μιλήσει οι Πριτάνης των Πανεπιστημίων που έχουν ΤΕΦΑ με τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη. Έτσι είναι μια εξέλιξη την οποία την έμαθα και εγώ πρόσφατα τώρα που ήμουν στην Αθήνα και μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα άρει αυτή την αδικία που βιώνουν αυτά τα παιδιά
και θα μπορέσουν και αυτά να ασχοληθούν νόμιμα πλέον με το προπονητικό τους, με το προπονητικό τους δικαίωμα λόγω του πανεπιστημίου και της ειδικότητας των οποίων έχω πάρει. Σας λέω όμως, αυτό σας το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πλήρως και δεν έχει βγει, αλλά νομίζω προς τα εκεί πάει. Σίγουρα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί πραγματικά είναι μια αδικία, είναι κάτι που πρέπει να δοθεί λύση.